Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Χθες το βράδυ είχαμε 2 ομογενείς νεκρούς και 2 τραυματίες στην Ουκρανία από πυρά Ουκρανών στρατιωτών. Είναι μια εξέλιξη η οποία είναι πραγματικά ιδιαίτερα επικίνδυνη και καλούμε και την Ουκρανική, σαν Κομμουνιστικό Κόμμα, και την Ουκρανική και την Ελληνική Κυβέρνηση να διερευνήσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη αυτό το γεγονός. Ταυτόχρονα όμως δείχνει και το πόσο επικίνδυνες είναι οι εξελίξεις σε αυτή την περιοχή και τις τεράστιες ευθύνες της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία και τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις έχει εγκλωβίσει και τις έχει κάνει μέρος αυτού του προβλήματος, γιατί μην ξεχνάμε ότι απέναντι στις ρωσικές δυνάμεις βρίσκεται το ΝΑΤΟ, μέλος του είναι η Ελλάδα, βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, βάση της έχει γίνει η Ελλάδα επιθετική, βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, που επίσης μέλος της είναι η Ελλάδα. Προσπαθείτε, κύριε Υπουργέ, να μας πείσετε ότι είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Έγινε πλέον η καταλυτική κίνηση η οποία θα μας δώσει την δυναμική για να κατατροπώσουμε την τουρκική επιθετικότητα. Εμείς δεν είμαστε μαζί σας. Και δεν είμαστε μαζί σας γιατί οι ένοπλες δυνάμεις, τις οποίες για να μην δημιουργούνται συγχύσεις, τις διαχωρίζουμε από το προσωπικό που υπηρετείς αυτές. Όταν μιλάμε για ένοπλες δυνάμεις, μιλάμε για τον μηχανισμό, έναν μηχανισμό του αστικού κράτους. Και δεν είναι οι ένοπλες δυνάμεις μόνο αυτές που έρχονται σε πρώτη εικόνα όταν ακούμε. Είναι οι ένοπλες δυνάμεις της Λισαβόνας του 2010, της Συνόδου Κορυφής, στις οποίες ανατέθηκε και ο ρόλος της εξάλληψης τρομοκρατίας με επέμβασή τους στο εσωτερικό των χωρών μελών. Είναι οι ένοπλες δυνάμεις τις οποίες και το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά σκοπεύει να χρησιμοποιήσει όπου τις καλούν τα συμφέροντά τους. Στην προηγούμενη συνεδρίαση, κύριε Υπουργέ, μιλήσατε και καυχηθήκατε, αν είναι δόκιμη έκφραση αυτή, για την γρήγορη διεκπεραίωση των συμβάσεων, για τα τεχνολογικά προτερήματα αυτών των οπλικών συστημάτων. Επαναλάβατε τα ωφέλη από την σύνδεση της αγοράς φρεγατών και της Ελληνογαλλικής Συμφωνίας. Και το ερώτημα που γεννάται είναι το εξής. Θα έπρεπε να πληρώσει ο Έλληνας εργαζόμενος με τον ιδρώτα του αυτά τα οπλικά συστήματα για να κάνει τι? Για να συμμετάσχει η Ελλάδα σε πιθανές επιχειρήσεις στην περιοχή του Σαχέλ? Για να ενισχυθεί η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ? Ή για να προασπιστούν τα σύνορα και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας? Έχετε την αμέριστη συμπαράσταση και των άλλων κομμάτων. Και φυσικά δεν μας εξαπατά κάποιες επιλογές, για παράδειγμα, Ελληνογαλλική Συμφωνία. Συμφωνούμε σε στρατηγικό επίπεδο του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά διαφωνούμε κατά τη σημαία που θα πάνε στο εξωτερικό Έλληνες στρατιώτες. Επί της ουσίας έχετε την συμπαράσταση όλων. Το ερώτημα είναι, και βέβαια και εσείς χρησιμοποιείτε κατά κόρον το μότο ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις μέχρι σήμερα ήταν εξαχρεωμένες τα τελευταία χρόνια. Φτάσανε σε ένα επίπεδο που παραπέρα δεν πήγαινε. Και εσείς, η κυβέρνησή σας, κάνατε αυτά που κάνατε για να τις επαναφέρετε σε ένα επίπεδο. Το στηρίζουν και τα υπόλοιπα κόμματα. Κόμματα που κυβέρνησαν, τα οποία χρησιμοποίησαν χρήματα του ελληνικού λαού για να κάνουν εξοπλιστικά προγράμματα. Και για να μην λησμονούμε αυτή την πορεία, θα σας αναφέρω κάποια νούμερα, τα οποία αν θέλετε μπορείτε και να μου τα διαψεύσετε.
Από το 1974 μέχρι το 2014 που συγκεντρώσαμε τα στοιχεία σε ετήσια βάση και κατά μέσο όρο, το 3,74% των όπλων που εξάγουν η ΗΠΑ παγκοσμίως τα έπαιρνε η Ελλάδα. Το ίδιο με το 9,64% των όπλων που εξάγει παγκοσμίως η Γερμανία. Το 5,51,51% των όπλων που εξάγει παγκοσμίως η Γαλλία. Με άλλα λόγια, οι ελληνικές κυβερνήσεις από τη μεταπολίτευση και μετά αγόρασαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής τα όπλα που αντιστοιχούν στο σύνολο της παραγωγής συνολικά της Αμερικάνικης πολεμικής βιομηχανίας για διάστημα πάνω από 16 μήνες. Η Ελλάδα κάθε 10 χρόνια αγοράζει το σύνολο της ετήσιας παραγωγής της γερμανικής πολεμικής βιομηχανίας. Από τη μεταπολίτευση και μετά η χώρα μας μέχρι σήμερα αγόρασε το σύνολο της παραγωγής 2 ετών της γαλλικής πολεμικής βιομηχανίας. Τα ποσά είναι τεράστια. Από το 1996 μέχρι το 2005 διατέθεσαν 20 δισεκατομμύρια ευρώ για εξοπλισμούς. Από το 6 μέχρι το 2015 27 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα στην κρίση. Τότε που εξαφανίζονταν τα αποθεματικά των ταμείων, τα εφάπαξ των εργαζομένων. 13ης και 14ης συντάξεις γίνανε όνειρο. Δεν μπορεί να λέμε πού πήγαν αυτά τα χρήματα. Είναι τεράστια τα ποσά. Πώς φτάσαμε σήμερα να λέμε ότι οι ένοπλες δυνάμεις εξαχρεώθηκαν. Και επιστρέφω στα κόμματα τα οποία διαχειρίστηκαν αυτά τα χρήματα. Είναι το ΠΑΣΟΚ. Είστε εσείς η Νέα Δημοκρατία. Ξαναυπήρξατε κυβέρνηση. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί σήμερα στηρίζετε ασμένως αυτές τις δαπάνες, τις τεράστιες? Γιατί ουσιαστικός στόχος αυτών των εξοπλισμών είναι η ενίσχυση ενός πυλώνα τον οποίο τον αποδέχεστε όλοι σας. Και αυτό είναι το ΝΑΤΟ. Στην περασμένη συνεδρίαση ακούστηκαν εκφράσεις περί εθνικής ομοψυχίας. Και αν θέλετε, οι μόνοι οι οποίοι διαφοροποιούνται από αυτή την ωραία ατμόσφαιρα είμαστε εμείς. Εμείς αυτή την έκφραση σας την επιστρέφουμε. Και το κάνουμε γιατί? Γιατί ως γνωστόν εθνική ομοψυχία δεν ξέρω τι είναι για σας, για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, και στέκεται κοιτώντας μπροστά όπως έκανε 103 χρόνια τώρα, τον ελληνικό λαό, του λέει ότι όταν μιλάτε για ομοψυχία, ουσιαστικά ζητάμε εμείς την εναντίωση στην πολιτική της εμπλοκής της χώρας μας, στους σχεδιασμούς ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς δεν θα ενταχθούμε σε αυτή την ομοψυχία. Στις αποστολές στρατευμάτων εκτός συνόρων. Όχι, δεν θα είμαστε σε αυτή την ομοψυχία σας. Στη μετατροπή όλης της χώρας σε υπεριαλιστικό ορμητήριο. Είναι ή δεν είναι Ελλάδα σήμερα μια απέραντη αμερικανική βάση? Όχι, αγαπητέ πρώην συνάδελφε Νίκο Μανολάκο, που μίλησες για ομοψυχία. Δεν είναι δική μας αυτή η ομοψυχία. Και δεν είναι γιατί δεν κινείται στην στήριξη των συμφερόντων του λαού μας. Δεν θα εκμεταλλευτώ περισσότερο το χρόνο. Γνωρίζω ότι είμαστε πολλές ώρες σήμερα εδώ. Έχουμε το χρόνο στην ολομέλεια που θα συζητηθεί συνολικά αυτό το νομοσχέδιο. Να τοποθετηθούμε και να πούμε τα πράγματα για άλλη μια φορά όπως είναι. Σας ευχαριστώ.